συμπαραγωγή τώρα του ρωσικού εμβολίου Sputnik στην Τουρκία προωθούν Μόσχα και Άγκυρα, όπως θα μας πει ο Θανάσης Αυγερινός. Θανάση. Καλησπέρα, Γιάννη. Αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που κλείνουν συμφωνίες με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik. Είναι ήδη μερικές δεκάδες. 12 τουλάχιστον έχουν εγκρίνει τη χρήση του σε πολίτες τους. Πιο πρόσφατη στη σειρά η Τουρκία, μετά τη χθεσινή επιβεβαίωση ότι το ρωσικό εμβόλιο εισέρχεται και στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ουγγαρίας. Η ρωσική πλευρά λοιπόν ανακοίνωσε ότι άρχισε η διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την τουρκική πλευρά. Η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που θα αναλάβουν την πρόθεση του Sputnik V είναι για αρχική παραγωγή ώστε να καλυφθεί ένα εκατομμύριο ατόμων. Όμως ο στόχος είναι να παραχθούν προοπτικά πολλά εκατομμύρια δόσεις, οι οποίες θα κατευθύνονται τόσο στην εσωτερική τουρκική αγορά όσο και στη διεθνή αγορά. Αυτή είναι εν γέννη η τακτική του Ρωσικού Ταμείου Αμέσων Επενδύσεων που προωθεί το Sputnik V, παράγει δηλαδή εντός Ρωσίας τις ποσότητες που θα απαιτηθούν για τον εμβολιασμό του ρωσικού πληθυσμού και για να μην υπάρξουν εκεί ελλείψεις, προωθεί τη συμπαραγωγή σε άλλες χώρες. Σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι Ρώσοι καταφέρνουν να τηρήσουν τις εξαγγελίες για την παραγωγή και την αποτελεσματικότητα τον αριθμό που έχουν ανακοινώσει ότι θα εμβολιαστεί. Η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης είπε σήμερα ότι έχουν παραχθεί ήδη 7,6 εκατομμύρια εμβόλια και τουλάχιστον 2 εκατομμύρια από αυτά έχουν προωθηθεί στις ρωσικές επαρχίες. Προωθούνται και τα υπόλοιπα. Επειδή μου απευθύνουν πολλοί ερωτήματα για το πού θα μπορέσουν ενδεχομένως να βρουν το ρωσικό εμβόλιο, ξαναλέω, οι πλησιέστερες χώρες, αν δεν φτάσει στην Ελλάδα, είναι η Ουγγαρία, η Σερβία και η Τουρκία. Εντάξει, ευχαριστώ, Θανάση.